Το Φακάφελ είναι ένα μοντέρνο μαγαζί με vegan κουζίνα που έγινε γνωστό για τα πεντανόστιμα φαλάφελ από φακές που ετοιμάζει. Εδώ θα δοκιμάσετε πέρα από φαλάφελ με ρεβίθια ή φακές, ολόφρεσκο ταμπουλέ και φατούς, αλλά και τις διάσημες τηγανιτές ρεβιθοπατάτες που λέγονται πανείς και έρχονται από τη Βόρεια Αφρική. Εννοείται και πρέπει να ξεκινήσω από τον τίτλο. Φακάφελ. Όχι τι σημαίνει, ποιος το σκέφτηκε. Εδώ, ο κύριος. Το σαϊνί. Ότι. Ότι πηγαίναμε στο κέντρο της Αθήνας και τρώγαμε φαλάφελ και έφτιαχνε αρετή κάτι κεφτέδες από φακί, τα οποία τα δοκιμάζανε φίλοι μας και λέγανε τι ωραία που είναι και της λέω θα σου ανοίξω ένα φακαφελάδικο. Και έτσι έγινε το φακάφελ. Το μαγαζί είναι ανοιχτό. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Νέα Σμύρνη γιατί. Νέα Σμύρνη είναι και το άλλο εστιατόριο εδώ. Mm. Στην περιοχή. Και επειδή δεν υπάρχει κιόλας, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Εμείς για να φάμε, γιατί τρώγαμε και ο Άγγελος έτρωγε παρόλο που τρώει κρέας, πηγαίναμε κέντρο. Ναι. Οπότε θεωρήσαμε ότι είναι πολύ καλή περιοχή εδώ για να γίνει. Άρα το κάνατε από ανάγκη ή λόγω μοδός. Γιατί είναι λίγο της μοδός. Το κάναμε επειδή η σχέση μας ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο. Το θεωρήσαμε σαν παιδάκι μας, μαζί με το άλλο παιδάκι μας που ήρθε. Ήταν κάτι που εγώ, ας πούμε, το ήθελα. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να έχω ένα τέτοιο μαγαζί. Δηλαδή, ξεκίνησε με το να φτιάχνω εγώ και να μοιράζομαι σε φίλους και να τρώνε και να είναι όλοι ενθουσιασμένοι, γιατί δεν υπάρχει το δικό μου το φακάφελ. Καλά, έτσι. Δεν υπάρχει. Ναι, καλά, θα καλά. Το δοκιμάσω τώρα. Η μάνα μου τα έδιαλε. Εμένα φτιάχνει το καλύτερο φαγητό. Η γυναίκα μου δεν το λέει, αλλά τέλος. Εγώ το λέω και το εννοώ. Τέλος πάντων, θα φας. Θα το δούμε στο πρόσωπό σου. Το τρώγανε όλοι, τους άρεσε. Οπότε έτσι ξεκίνησε, μου είπε την ιδέα. Έτσι γνωριστήκαμε, ναι. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο φαλάφελ το έχω φάει στο Λίβανο. Στο Λίβανο. Ναι. Εγώ έχω ταξιδέψει στο Λίβανο. Mm. Και γενικά σε αραβικές, σε αραβικά μέρη. Για έχω φαλάφελ. Φάει αρκετό για φαλάφελ. Για φαλάφελ όχι, ε. Έχω φάει φαλάφελ. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο ωραίο το φαλάφελ. Απα... Τι είπες τώρα, ρε φιλαράκι. Ρε τι είπε τώρα. Πιο ωραίο αυτό από το Λιβανό. Γιατί, αποκλείεται. Πρέπει να το φτιάχνει δηλαδή ο Λιβανέζος πιο ωραίο από εμάς. Όχι ρε παιδί, άκου. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την πρώτη ύλη. Τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς. Το φαλάφελ είναι το ρεβίθι. Συμφωνούμε. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολύ καλά ρεβίθια ελληνικά. Στη Λάρισα, στη Βόρεια Ελλάδα κτλ. Έχουμε πολύ καλό ελληνικό ρεβίθι. Το λιβανέζικο ρεβίθι. Δεν είναι ελληνικό το δικό μας, πάντως. Το έχουμε ψάξει και αυτό πολύ. Και αυτό ναι, για πείτε. Μεξικό. Α, γιατί. Από τις δοκιμές που κάναμε θεωρήσαμε ότι είναι το πιο ωραίο, πιο γευστικό. Το οποίο το τρώει και το μωρό μου. Που δεν τρώει τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. δεν είναι. Ταχίνι, ε. Ταχίνι. Ξέρετε τι μ' αρέσει ότι η ταχίνι είναι πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο στο φαλάφελ. Μ' αρέσει ότι είναι εκεί, αλλά είναι διακριτική. Δεν το καλύπτει. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα μυρωδικά που έχει μέσα το φαλάφελ, που τονίζουν το ρεβίθι. Άρα Μεξικό, ε. Μεξικό, ρεβίθια Μεξικό. Και έχουμε φάει πάρα πολλά ρεβίθια μέχρι να αποφασίσουμε. Είχαμε δοκιμάσει ειδικά τη Λάρισα και τέτοια και αυτά τα είχαμε δοκιμάσει τα περισσότερα. Mm. Και καταλήξαμε στο Μεξικό. Φοβερό, φοβερό. Φακί μπελούγκα. Μόνο μπελούγκα. Πολύ ωραία. Ε? Αρέσει. Το αβοκάντο μέσα το ένιωσες. Ναι. Okay. Και το αβοκάντο και το μανιτάρι. Mm-hmm. Και τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Αν έπρεπε να ψηφίσω ποια από τα δύο, μη στραβοκοιτάς, θα πήγαινα με το φαλάφελ. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι... Πιο έντονα μυρωδικά. Πιο... Είναι πιο έντονα, ναι, τα μυρωδικά. Είναι πιο έντονα τα μυρωδικά, ταιριάζει περισσότερο στη δική μου γεύση. Είναι αυτό που περιμένω από ένα φαλάφελ. Γιατί το φαλάφελ είναι συγκεκριμένο. Ναι, αυτό, ναι, περιμένω. Ισχύει. Αυτό περιμένω στην καλύτερη έκδοση. Αλλά πολύ ωραία εναλλακτική. Σαν όσπριο, η φακή, θρεπτικά είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Πόσο μάλλον η μπελούγκα, που είναι ένα σπόρο που δεν έχει μεταλλαχθεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Γιατί καλές οι δικές μας φακές, αλλά δυστυχώς ο σπόρος ο δικός μας είναι πάρα πολύ μεταλλαγμένος. Ναι. Οι μπελούγκα είναι εξαιρετικές, πάρα πολύ πρωτεΐνη και ακριβή σαν πρώτη ύλη, δεν είναι φτηνή. Ακριβή, είναι ακριβή. Και, και αυτό που εμένα, ας πούμε, ξεκίνησα και μου άρεσε ήταν ότι επειδή γενικά οι φακές με πειράζανε, όπως πολλοί κόσμο,
Με τη φακή τη μελούκα που δεν έχει μέσα τα συστατικά που πειράζουν ας πούμε, στο στομάχι και δεν χρειάζεται και προβράσιμο. Είναι η μοναδική ας πούμε, φακή που δεν χρειάζεται να την φράσεις και να πετάξεις το νερό. Ναι, ναι, θέλει μόνο μούλιασμα, την ξεβγάζεις και παίρνεις όλα τα θρεπτικά συστατικά που έχει. Θες και πατατούλα. Κοιτάξτε, τη βλέπω τόση ώρα και λέω δεν μου την βγάλει. Ρεβιθοπατατούλα. Ρεβιθοπατατούλα. Ρε παιδιά, ούτε η πατάτα δεν μπορεί να είναι κανονική. Όχι, γιατί να είναι κανονική. Η πατάτα κιόλας. Πατάτα κι αν έχει μεταλλακτική, έχει. Αυτή είναι πατάτα από ρεβιθί. Αυτή είναι ρεβιθιά. Από αλεύρι ρεβιθιού. Ναι. Έλα, ρε. Και την κάνετε εσείς. Την κάνω εμείς. Κάθε μέρα. Και όλα είναι χειροποίητα. Εδώ δεν έχουμε τίποτα έτοιμο. Οπότε έχει μέσα αλεύρι από ρεβιθί και τι άλλο. Ας πούμε τη συνταγή. Α, νερό, λάδι. Και αλάτι. Και πολύ δουλειά στο ανακάτεμα. Πολύ ενδιαφέρον. Και μετά το στρώνεις, το κόβεις μετά. Στρώνεις τα ψή και το κόβεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό κι αν είναι για παιδιά. Ναι, που ναι, ναι. Τσακίζουν τα τηγανιτά. Αυτό το κάναμε και πιο πολύ για παιδιά. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πελάτες και μας ζητάγανε πατάτες τηγανιτές. Πολλά μαγαζιά με φαλάφελ βάζουν τηγανιτές πατάτες μες στα φαλάφελ, το οποίο εμείς δεν το θέλαμε καθόλου. Και έτσι ψάξαμε και βρήκαμε αυτό το κωδικό. Αυτό το κλέψα και το κάνω στο γιο μου. Και το δίνουμε πολύ σε παιδάκια. Και εγώ, τα παιδιά το τρώνε πάρα πολύ αυτό.